Για τρίτη συνεχόμενη και εγώ να κουντήσω. Πάμε για πρωτάθλημα και ούτε βήμα πίσω. Για έξω. Για να είμαστε ειλικρινείς, είμαι παραπάνω αριστερή. Ναι. Με καλλιτεχνικό μνεύμα και εσύ και εξήγηση με το πράγμα ότι ο πολιτισμός σε γίνει την πλευρά. Έτσι είπε μας να δούμε, είναι εύκολο να μπαίνεις στο γήπεδο. Εσύ γήπεδο είναι εύκολο. Εσύ που σαν στην περιστερά το είδε τη δόξα με τίποτε. Και αν και γενούρκο να ξεκινήσεις τη δόξα στο γήπεδο. Όταν λες με τίποτε ρε Σπύρο μου γίνεις. Εντάξει ρε, η ουσία του ζητήματος είναι ότι έλυχε το θέμα. Τουλάχιστον... Προπονήθηκε σήμερα, και χάσε προπονήσει ο Λόγιος για να είμαστε δικαίοι. Γιατί ευκήγε ότι κάλεσαν τον να προπονήθει σήμερα. Λόγιος και χάσε προπονήση, στα πλάνα του σοφρόνη για το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα που και το θέμα που προέκυψε. Που κανένας δεν ήξερε ακριβώς τι έγινε. Και εγώ να πω τώρα και πράγματα μπορεί να είναι ερωλογία. Δηλαδή είσαι στα ημίχρονα σου. Και το θέμα είναι ότι χάνεις, γίνεται να χάνεις έναν ημίχρονο κάθε φορά. Χαίρομαι που έχω δίπλα μου το Σπύρο σε έτσι θέση να πιάσει το παράδειγμα και πιο πολλά με λες. Πάνω μου, να σου πω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για ότι ζήσαμε το προηγούμενο επεισόδιο με τον Πάτερ Σάβα. Και μόνο επειδή γνωρίσαμε έναν εξαίρετο άνθρωπο, αλλά τούτα όλα τα μηνύματα αγάπης που έπιαμε από τον κόσμο για να συνεχίσουμε τον που κάνουμε, διά μας ακόμα περισσότερη δυναμή. Πραγματικότητα, ρε Γιώργο, είναι ότι δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα θετικά. Εντάξει, ποιος να πει αρνητικά μετά από έτσι ωραία συζήτηση που είχαμε, γιατί εντάξει, δεν επεκταθήκαμε πάνω στην Ομόνια, αλλά έτσι σε γενικές γραμμές ήταν ένα πολύ όμορφο podcast. Και να σου πω και κάτι άλλο, πριν να περάσουμε στα σημερινά, όταν ξεκινούσαμε, κάποιος κόσμος και λογικών του είχαν στο νου τους κάποια άλλα οπαδικά podcast περσινά και τα λοιπά, που αντί να ασχολούνται με την ομάδα τους και τα τεχτενόμενα, ασχολούνταν παραπάνω με την Ομόνια. Και συγκρίναν μας, λογικό, φυσιολογικό, όμως να σου πω κάτι, νιώθω περήφανος που πέσαμε σε αυτό το τρυπάκι. Έχει τόσα πολλά πράγματα η ιδέα της Ομόνιας, η οικογένεια της Ομόνιας, τόσους πολλούς ανθρώπους να προβάλλεις, να μιλήσουν για το τι σημαίνει Ομόνια, που τον ασχολείσαι με άλλους, για μένα είναι μικρότητα. Εντάξει ρε Γιώργο, γενικά μπορείς που τη στιγμή που κάθεσαι να μιλήσεις για την ομάδα σου, νομίζω δεν υπάρχει χώρο για να συζητήσω για τις υπόλοιπες ομάδες. Και εντάξει, περιορίζουμε και ακόμα χρόνο, δηλαδή μπορούμε να επεκταθούμε και πολύ. Το λοιπόν στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε και σήμερα έχουμε δυο ιδιαίτερους ανθρώπους και εν το εννοώ με κακή έννοια, ο καθένας που το δικό του μετερίζει, ένα τους αγίγουν να συστηθούν μόνοι τους, αν και πολλοί ξέρουν τους, να ξεκινήσω με τον Εφραίμ. Για τρίτη συνεχόμενη και εγώ να κουντήσω, πάμε για πρωτάθλημα και ούτε βήμα πίσω. Χαίρετε. Εφραίμ μου, Χρήστου. Καλώς σας ήβραμε. Καλώς Εφραίμ μου. Καλώς ήρθες. Για όσους δεν ξέρουν τον Εφραίμ, έναν νεαρός. Για έστω να συστηθεί μόνος. Συστήθω. Πέ μας λίγο για σένα να σε βγαίνει. Εντάξει, είμαι λαϊκός ποιητής. Μια μερίδα του κόσμου της Ομόνιας μπορεί να με ξέρει επειδή προσπάθησα να συνδέσω την παράδοση με το αθλητισμό μέσω των ποιημάτων για την Ομόνια και να τη φέρω σε ένα θέμα που αρέσκει του κόσμου και να βγάλω και εγώ που νιώθω για την ομάδα μα και έτσι έγραψα κάπως. Και νιώθω ρε Εφραίμ ότι ο κόσμος αγκαλιάζει, θωρώ τα ποιήματα σου συνέχεια να γίνονται share στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρέσκει του κόσμου και έναν προνόμιο γιατί έχουμε τον τάδε λαλισσού που βγάλει τσάτιστά για την Ομόνια, αν έχουν ούλες οι ομάδες ας πούμε. Έχουμε πολλούς και διάφορους, ναι. Και ο Σπύρο Σπύρου, νομίζω δεν έχει ομονία την πόνη ξέρει, το Σπύρο. Είμαι ο Σπύρος, είμαι ο παράδοσης ομονίας που τα πέντε και πάμε. Πάντα πιαμε σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις συνθήκες. Και να σου πω ρε Σπύρο, να κάνουμε μια κουβέντα σήμερα
Γιατί δεν είναι κακό να οι άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και χρειάζονται τα εφόδια για να μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο, για παράδειγμα. Θέλω να μας πεις μετά αν τούτα ούλα παρέχονται στην Κύπρο και στα γήπεδα μας. Γελάς, αλλά θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σου. Να μου δώσετε ένα λεπτό μόνο να ευχαριστήσω τους χορηγούς του σημερινού επεισοδίου. Με ιδιαίτερη χαρά που ανακοινώνουμε ακόμα μια χορηγή συνεργασία με την PrimeTel μέχρι το τέλος της σεζόν. Η PrimeTel είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες και παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Είναι χορηγός της ομάδας μας και στάθηκε στην ομάδα μας στα πέτρινα και δύσκολα χρόνια. Και την ευχαριστούμε και εμείς ως οπαδοί, αλλά φαντάζομαι και η ίδια η Ομόνοια. Και που να έχει γίνει, ας πούμε ότι χτίζουμε την χορηγή συνεργασία για να εξελίξουμε και τις σειρές μας. Είμαστε το πολλές φορές. Έχουμε και πράγματα να ανακοινώσουμε ρε πάνω στο τέλος του επεισοδιού. Καλό. Και να πούμε ότι όλο το δίκτυο στο Netcast Zone είναι πλέον πάροχος η PrimeTel. Είναι χορηγός όλου του καναλιού, όχι μόνο του της σειράς μας. Και στο επόμενο βήμα τα επεισόδια μας θα φτιάχνουν σε 4K μέσω της PrimeTel. Τους ευχαριστούμε θερμά. Και σίγουρα ο κόσμος της μόνας στηρίζει την PrimeTel και στηρίξει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε, μπάλα εμπάνω σας. Το λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο. Έτσι, επειδή όταν πήγα πριν να έρθω, πιάσε με τηλέφωνο και είπε μου να πάμε να τον πιάσω να έρθουμε μαζί και είχαμε μια ωραία κουβέντα στο αυτοκίνητο. Και εντάξει, εξήγησε μου έναν περίπου το πρόβλημα που έχει, αν το λέμε πρόβλημα είναι οτιδήποτε, και για την κατάσταση που βρίσκει στα γήπεδα σήμερον ημέρα. Έτσι είπε μας να δούμε, είναι εύκολο να μπαίνει στο γήπεδο? Έχει γήπεδο, είναι εύκολο. Έχει που σαν στην περιστρώνα το γήπεδο της δόξας με τίποτε. Και αν τσέχε νούρκο εντάξει της δόξας στο γήπεδο. Όταν λες με τίποτα, ρε Σπύρο μου, τι έννοιες? Θέλει να κάτσεις με σοβαδούς σου. Είναι λογικό. Λογικό. Και είσαι πίσω βατέγια. Ακριβώς σου βατέγια. Είναι τσολίμα. Εντάξει, είχαν πολλές φορές έστειλες φωτογραφία, έβαλες μέσα στο Facebook κάτι πίσω που τέλεια και λέει, ήρθα στο κλουβί μου, λέει. Εν και ήταν μόνο στην Περιστερώνα, νομίζω. Όχι, στο δω. Κι όταν ήταν πρόσφατο. Ξα μόνο η Περιστερώνα. Μόνο η Περιστερώνα. Σε δυσκολεύκει. Ναι. Γενικά όμως, ρε Σπύρο, οι ομάδες οι άλλες ανταποκρίνονται στο να... Ναι. Είχαν και με Απόλλωνα, καλή συνεργασία και με Ορθώση, με ΝΑΕΚ. Είναι άλλο σπάιδια είναι το πράγμα, δηλαδή επικοινωνείς εσύ μαζί με ό,τι θέλεις. Ναι, με τις ομάδες, ό,τι θέλω να παρακολουθήσω το παιχνίδι, είμαι αμέα και εκείνη στην Κερκίνα τροπαδά μου. Είναι επιλογή σου για να είσαι στην Κερκίνα, δεν μπορείς. Δεν είμαι διαίτητο το πράγμα ανισχύει ότι έχει χώρο για μια και για τους φιλοξενούμενους και για τους κυπεδούχους. Δόξα είναι μια συνολική ούλη μας. Όχι, έτσι. Α, έχει έτσι πράγμα. Στο Βάσιπ είναι μαζί. Στο Βάσιπ είναι μαζί, ναι. Νομίζω απλή στα κυπέδα είναι μαζί. Απλά εσύ η επιλογή σου είναι να είσαι με τον κόσμο και άμα να νιώσεις τον παλμό. Και χάνεις παιχνίδι, ρε Σπύρο μου. Έκαμε το λάθος μια φορά και βέβαια τα πρέπει τη δική μου που τα κυπεδούχουν τα πρέπει. Έγιναν κάτι. Όχι, δεν κάνω. Δεν συνάρισε. Περίμενε ρε, αφού αν μπαίνεις μέσα της δυτικής να πάει σε εκείνη ο χώρο που είναι είσοδο, νομίζω τον ασθενοφόρο, τα δούτα και μετά που είναι της προσβεστικής. Εντάξει, και ο Εφραίμε φοιτητής έτσι αγιώς, θεωρώ ότι στα πανεπιστήμια έχετε παιδικιά με τα ίδια θέματα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν καλύτερες υποδομές σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά γενικά επειδή έγινε πρόσφατα το θέμα με το ραδιομαραθώνιο που έγινε έτσι μια κουβέντα, είναι πολύ σημαντικό όταν αναφερόμαστε σε τότε τα πράγματα να δούμε και την ευθύνη του κράτους να μην μπορεί να κάνει για τους ανθρώπους και να έρχεται μια φορά τον χρόνο και να θυμάται τους ανθρώπους, γιατί ούτως ή άλλως και πρέπει να υπάρχει διαχωριστική γραμμή. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα με εμάς, δηλαδή. Και πρέπει να σου παρέχονται όλα τα απαραίτητα για να, για να ζήσουν και δίνουν μια φυσιολογική ζωή. Μα νομίζω μες στην νοοτροπία μας, δεν ξέρω αν είναι λίγο έτσι γενικευμένο που λέμε, μες στην νοοτροπία του Κυπρέου, αν περπατήσουμε στους δρόμους ας πούμε, που, τα πεζοδρόμια που υποτίθεται είναι πεζοδρόμιο και θωρείς κανένα αυτογιόν ή σαν πάνω και αμέσως. Λέω, θωρείς ένα βίντεο τώρα, πριν είναι τυχαία.
στην Ελλάδα που κάνουν και ξέρεις χρησιμοποιούν χιούμορ οι καλαμαράς για να περάσουν τα μηνύματα τους. Καλόν τούτο. Ναι, είναι και μόνο στην Κύπρο τα προβλήματα τούτα, γενικά. Μα περίμενε, εντζίνο που ευκήγε, είδα το παιχτό. Με μια κυρία. Ναι. Και ο συγκεκριμένος που διακομωδεί διάφορα πράγματα, ναι. Καλά, ναι, εσύ άμα δει ρε σπυρο μέσα στον δρόμο έτσι ένα αυτοιόγκια μου. Όχι, σε δυσκολεύκε ρε, μα θέλει να πάω να το δει όχι στη... Θέλω να παίξω μπορεί. Δύσκολο, ναι. Και νομίζω μέσα στην νοοτροπία μας μπορούμε να το πούμε το πράγμα. Ναι. Ότι έχει, δυστυχώς, έχει την ευαισθησία ο κόσμος να παρκάρεις. Είναι θέμα ευαισθησία. Είναι θέμα παιδείας. Και παιδεία, ναι. Βασικά όλα ξεκινούν που είχαμε. Αντιμετωπίσες θέματα ρε Σπύρο, γενικά κακό συμπεριφορών, bullying. Εντάξει, ναι. Αλλά... Είσαι βράχος. Είμαι μου σεμάτω. Εντάξει ρε, εμπρόσφατη, το πρόβλημα του επιδεινώθηκε εμπρόσφατα, επειδή είχαμε την κουβέντα εμπρόσφατα που ήταν, δηλαδή ήταν την τελευταία δεκαετία νομίζω. Εντάξει. Συνιώθω πως και ο κόσμος της Ομόνοιας δείχνει μια αγάπη μπρος στο πρόσωπο του Σπύρου, φαίνεται. Και ό,τι βοηθά χρειαστεί δηλαδή στο γήπεδο. Λοιπόν, να περάσουμε στα της ομάδας μας, ρε παιδιά. Πάμε να... Εντάξει, ήταν... τώρα δεν μπορούμε να πούμε μετά από έτσι παιχνίδια ή... Εν τόν που λαλούμε κάθε φορά, οι εμφανίσεις ύψους βάθους φέρνουν το αποτελέσμα. Και με την Μπούζαν και την Κούζαν ήταν που λαλούμε η κουβέντα ότι πιάνεις τη νίκη. Μα καλά πιάνουν τους τρεις βαθμούς και... Εντάξει, σωστό, στο τέλος της ημέρας είναι οι τρεις βαθμοί. Δηλαδή μπορεί καμιά φορά να κάνεις και μια καλή εμφάνιση και να κερδίσεις. Σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε ξανά δύο μόνοι αν το πρώτο μία χρόνο προχτές. Ήταν άσχημον η εμφάνιση στο πρώτο μία χρόνο. Η Ομόνοια είναι μόνη ομάδα, περνά από κουβερτές στο παλούς. Προχτές επέρασαμε τα άσχημα μου, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα στραβώσιο παιχνίδι. Ειδικά μόλις έφαμε τον γκολ. Μόλις έφαμε το δεύτερο, πιαν κάτι κόρνερ πολύ. Το, ναι. Είπα και εγώ, είναι το νόμι σήμερα. Δεν τελειώσαμε. Και βοήθησαν πολλά και τον γκολ του Κούσουλου. Είστε στο κατάλληλο σήμερα. Ναι, δύσκολα, αλλά πριν το μέχρι μου πιάνε ένα δύσκολο να πράγμα πιστεύω. Αν και ο Ιαννής ήταν λίγο κάτω προχτές γενικά, αλλά ευτυχώς έβρεθηκε και έβαλε τον γκολ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι εθώρεσε το παιχνίδι και δεν εθωρούσα μια προσπάθεια να τον παιχτώ για να συντάξει, να μπω ξανά μπροστά στο παιχνίδι κτλ. Έπρεπε να φάει το δέρμα για να ξυπνήσω. Και ακόμα δεν έφεραν και ασύγκαλα, νομίζω. Βοήθησαν πολλά ο Χάμπος. Ναι, μόνο στο ημίχρον. Και ο Πάρης σε βοήθησε. Έχουμε και μηνύματα μετά για τον Πάρη. Ήταν πολλά καλός. Και αναλογιστήκαν ένας ότι βασικά είχε ένα χρόνο να παίξω. Παίξε έναν ημίχρον με την ΑΕΣ. Και κλείθηκε χτες να μπει να ουσιαστικά αυκάλει τα κάστανα που η φωθιά μεταβάξουν. Και αυκάλει τα και μάλιστα... Μάθαμε ρε Γιώργο, ήταν που είχε ο Μάθιος, ο Κούσουλος. Ο Κούσουλος νομίζω η αλλαγή του ήταν... Αναγκαστική. Είναι και τα στρατηγική σας το πέντο πράγμα. Έβαλε το χαρτί να σπίγε το χάμπο μέσα, αλλάξει λίγο. Να σου πω, απόψη μου είναι να κάνουμε την αλλαγή. Είτε ήταν καλά ο Κούσουλος, είτε ο, γιατί φαίνεται ότι δεν και όχι νομίζω, αλλά μετά που βάλει τον κόλλο νομίζω θα τον ευκάλε να δεν ήταν θέμα. Μπορεί να. Ήταν να ανέβει η ψυχολογία του, λέω, και ήταν να παίξει. Μετά που ευκήγε, επειδή δεν ξέρω ότι ήταν τραυματισμένος, ότι κάποιο θέμα είχε τέλος πάντων, αλλά όχι εγώ τώρα που βάλει το τέρμα ήταν να παίξει καλύτερα, εντάξει όχι ευκήγε. Εντάξει, στο εμιχρόνο είχαμε, δεν ενημερώσει κάποιος που μεταδίδουσαν και αν είχε τραυματισμό ή οτιδήποτε, εκτός αν είμαι λάθος. Εγώ είμαι γήπεδο ρε φίλε, ξέρω εσείς πού θες που είναι τηλεοράση. Δεν είπε κάτι, είπε κάτι. Εντάξει, όσον άκουα, έκλεινε ο Μιτσής. Όχι, ήταν η αλλαγή και λέω ότι εντάξει, άλλαξε κάτι στο κέντρο να στο μέλλον, αλλά ύστερα στο τέλος έμαθα ότι λόγω αναγκαστικής αλλαγής που... Αλλά ο Χάμπος θωρείς ότι στάθηκε μπομπα ο Μιτσής μέσα. Δηλαδή φαίνεται. Μα επίρρον τους εμείδους στο κέντρο σε μια φάση. Στο κέντρο. Νοίς δεκάρι. Μα νομίζω ότι δοκιμάσαν πολλά πράγματα προχτές. Φίλε, δοκιμάσαν πολλά γιατί χτες και ο Μπέζους δεν ήταν σε πολλά καλή απόδοση. Μετά τον τραυμα... Δεν ξέρω πόσο είναι ο τραυματισμός του, αλλά θεωρείς ότι δεν και πάταν καλά στο είπε. Κάποιες είναι αλλαγές, νομίζω, συνέχεια. Βλέπεις το σημείο, ήταν σταθερό στη θέση. Ναι, άλλασαν πολλά πράγματα. Ειδικά στο πρώην χρόνο.
Ειδικά στο πρώτο χρόνο γινόταν πολλά πράγματα, αλλά δεν μας ευκαινά. Ευτυχώς ήρθαν τον γκολ. Μετά στο δεύτερο χρόνο η Μονία ήταν άλλη ομάδα. Βοήθησαν πολλά και τον γκολ, αλλά και γενικά... Φίλε, πρώτα απ' όλα βοήθησαν η παρουσία του Χάμπου μέσα στο γήπεδο και τράβησαν κουπί για τον, για τον λόγο ότι ο Μπέζους δεν τράβησε. Δεν έπαιξε καλά ο Μπέζους. Ναι. Ήταν πολλά πίσω. Πάρα πολύ. Έβηκε ο Σεμέδο που ήταν καλός στο πρώτο χρόνο, ήταν ο μόνος διασωθέντας, αν με ρωτάς εμένα. Και ο Αλίου. Και ο Αλίου με βοήθησε στο δεύτερο. Ο Αλίου σε μια φάση μετά το τελώς του Πενθικού, πέσε χαμένη, Σπάρτα. Έκανε πολλές κούρσες, ρε. Κουράστηκε. Εντάξει, ήταν πρώτη φορά. Να σου πω να περίμενε ο κόσμος, πήγε, έπρεπε να δίνουν τρέμιδες στο κάρτο, να βάλει τον αμμού μέσα. Α, να δούμε και τον αμμού. Περιμένω τον πολλά εγώ και τον παίχτη. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου λέει. Ή όπως μας τον επασάρας, περιμένουμε να δούμε. Ακούμε συνέχεια ότι κάνει τρομερά πράγματα στην προπόνηση. Ναι, πάρα πολλά πράγματα. Είδες, φέρετε τον Πάτερ Σάμα να κάνουμε δεύτερη εισέχομη νίκη. Γιατί το παίρκει τριτώσει το καλό. Δύσκολο το παίρκει με η Σαλαμίνα, ρε παιδιά όμως. Είναι πολλά καλή ομάδα η Σαλαμίνα, στην έδρα της γίνεται ακόμα καλύτερη. Εντάξει, φυσικά εμείς είμαστε η μόνη. Ακριβώς εν τον πάνω, γιατί έχει καλές ομάδες πλέον το πρωτάθλημα μας είναι πιο ποιοτικό που παγιά. Κάθε παιχνίδι καθαρίζεις τεσσάρες, πεντάρες. Έχει πολλά πιο πολλές καλές ομάδες. Αλλά όπως την που θέλεις να πετύχει για πρωτάθλημα, δεν πρέπει να σκέφτεσαι. Να μπαίνω μέσα, να κερδώ, να φεύγω. Και επειδή είναι η Σαλαμίνα, μετά είναι η Καρνιώτιστα και μετά πάμε, θεωρώ, σε έναν πολλά καθοριστικό παιχνίδι μετά από ελ. Εγκαλάτουν τα δυο τα παιχνίδια που πριν... Μην πάεις πολλά μακριά ρε Γιώργο, μα είσαι να πατέρουμε τη Σαλαμίνα να βρει. Στείλω, στείλω μάνες. Ναι, τάξη. Και ύστερα πιο μετά είναι η Σαλαμίνα. Καρμιώτης. Έσου και εγκαρμιώτης ακόμα που είναι την έδερες. 3-3. Το 3-3 που ακόμα θεωρούμε το όραμα και το ίνταλος έγινε και το 3-3. Και ύστερα πάμε και με εκείνους. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η Σαλαμίνα. Χτες ήταν με εμπάφη, ήταν πολλά καλή η Σαλαμίνα. Δυσκολεύτηκε. Παρόλο που τα 2-0, δυσκολεύτηκε. Προσωματικό είναι 2-0, μπορούσε να τύχει. Είδες το παιχνίδι μου, λόγες πήρω. Γύρισα τον στο detox. Στα πόδια. Το γύρισε την γλώσσα, ρε. Εντάξει ρε, για μένα ήταν ολοκάθαρο ήταν να δερούσε. Καλά. Ενώ ήταν πολύ διαφορά με detox. Περίμενα να σκεφτώ να σου αρέσει. Να τους ξέρουμε εμείς ρε Σπυρό και... Εντάξει το... Εχθές ένα ωραίο παιχνίδι η Σαλαμίνα με την Πάφη ήταν ωραίο παιχνίδι και... Εν τούτο, εν ομάδα που... είπαμε το που πριν ρε Γιώργο, ότι ήταν τα τέσσερα παιχνίδια παρόλο που πραταδέρουμε. Η μόνη δυσκολία που να αντιμετωπίσουμε βάλαμε το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα. Είναι το πιο δύσκολο. Αλλά ναι, αλλά να πάει ο Μοτσός τσάμε δέρνοντας τον τουσκιο. Μα θα κίνει ψήσια κάθε φορά, δεν ξέρω σου. Είναι χαλάλι, θα σε σπίρω μου. Ας ευκένει, θα το φτιάνουμε τουλάχιστον. Φίλε, εχθές όπως ήρθε το, μετά το 2-1 όμως, ήταν τελειωμένο. Εγώ καρτερούσα σου πως αν είχε να δω και τον άμμο μέσα. Αλλά είχαμε σκορ ασφαλείας, πιστεύω αν είχαμε σκορ ασφαλείας όπως είναι πρώτοι. Ήταν 4, ήταν 80. Εντάξει, θέλει και τόσο διαχείριση, αν έχει ένα χρόνο να παίξει με παντζετούτος, δεν μπορεί να μπει μέσα. Θα παίξει βασικός μετά που, ε. Όχι ρε, γλύωρα ακόμα. Εμένα χτες μου άρεσε ο Ασάρι Φάρτ, που ακόμα ξαναλούμε το, ξαναλούμε το. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή βάλω το ότι συνολικά η ομάδα είναι απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς που σταθήκαν πιο αντάξει και καλοί στην παρουσία τους μέσα ο Αλιούμ και ο Σεμέδος στα φτερά και βοηθήσα. Ξέρω, για να μας την τελική, είναι και πέντζι μαπά μες τα τετράγωνα, ειδικά ο πρώτο ημίχρονο και να πεις ότι δεν την εγκούντισε ο Καρί. Και θα μου πω διάφορο εγώ χτες. Εσύ λάλλω ένα διάφορο ρε Γιώργο, απλά πάλι καρτεράς. Τι καρτεράς, πρέπει να πάει μάπα για μένα για να την κοντίζω επιθετικός, αφού μάπα είναι πιένε. Σε σχέση με άλλα παιχνίκια μπορούσε να έκαμε και τρεξίματα, προσπάθησε να δοκίσω καμιά μπάσα, ενώ εκτός του κουθκιού. Ακριβώς. Και σας πω σε κάτι τούτο έχουμε πει. Αν ο Αντρονίκος κάτσε άλλο, μια σκεφτόμαστε που δεν ξέρουμε, να μάθουμε, με τον Καρίν που να πάνουμε. Το πιστεύω να στρώσει για να του δοθούν και παραπάνω ευκαιρίες τώρα. Μπορεί να και σε καλύτερα επίπεδα. Θα αφήσω κάτι. Να αφήσω να πάει στο Asian Cup. Α, να αφήσω τούτος. Να αφήσω τούτος. Στο Σεμέδο. Στο Σεμέδο. Να παίζει βαμό. Εματαμέν το στοίχημα της ομάδας, πόσο είναι έτοιμη είναι,
για τον περίφημο προγραμματισμό του Γενάρη, γιατί τώρα έφυγαν τον προγραμματισμό του καλοκαιριού και πλέον μπαίνει το, η μεταγραφική του Γενάρη, γιατί θα με που θέλεις λαλή μου και ο Σπύρος πριν να έρθουμε ρε Γιώργο μες αυτοκίνητο, λέει μου ρε να πω για το βάθος, λέω του να πεις ρε για το βάθος και για το τούτο. Να πεις Σπύρο μου. Φαίνεται, δεν έχω βάθος, π.χ. με έρθος. Έφασα πρώτον κόρ, γύρθω κάτι θα πας στον μπάγκο και έκαμε έτσι. Και χτες, δηλαδή αν δεν σκοράρες ο Αλίουμ και πιένε το παιχνίδι, πιένε, έτσι εκτός πόνος Ζαχαρίου. Δεν είσαι άλλη επιλογή στον πάγκο για να αλλάξεις κάτι στην επίθεση. Ο Σίμιος να μπήκε, να μάθουμε τον την νέος στην Δετάρτη, να μας πούν και για στραυματίσουλους. Να μου βγάλουμε το ιατρικό να γίνει την Δετάρτη. Εντάξει ρε, μιλάει μόνο επίσημα και να λάβουμε τώρα αερολογίες. Αερολογίες ακουστήκαν πολλές λίγο πριν το παιχνίδι. Και νομίζω τούτο ανεστήχησε ματσινάκο. 15 διαφορετικές απόψεις. 15 καλά. Και πας στην Κερκίδα Μουρμούρα, αριστερά μέσα στα γκρουπ μας. Είναι να μου γίνεται ο... Ελλάς, εγώ ασχολείστε με τα γκρουπ, ναι. Ας πω, εγώ παγιά ασχολούμαι παραπάνω μετά σε μια φάση ξενέρωσα. Γιατί είναι καλό να ζήσεις κάποια πράγματα που πρέπει να γράψεις να ασχολείς με ότι μπορείς πρέπει να τον πεις, ας πούμε, ο Λόησα να κρεμάσουμε τον Λοΐζου ή να κρεμάσουμε τον Παπασταύρου ή να κρεμάσουμε τον έναν και τον άλλο. Πρέπει να ξέρεις για να μιλήσεις, πρέπει να καταλάβεις κάποια πράγματα. Καμιά φορά καλύτερα, άμα δεν ξέρεις, δεν μιλάς. Πρέπει εγώ δεν ξέρω εδώ να μπει γιατί με λόγη σου, γιατί θα πάρω θέμα. Ναι, θα πάρεις θέση. Είμαι σε ένα αρχικό γκρουπ, όχι τσάμε. Κάμεις τα χάζια σου εσύ. Με τον Αντρίκο, τον Χριστάρα, τον Ευγενίου, τον Τόμι. Εγώ βάλω στα τσατιστά μου, τσάμε. Είναι ειδικά πριν το παιχνίδι, πάντα συζητούμε το και λαλούμε το, αλλά ειλικρινά πριν το παιχνίδι έγινε να είχαν όλοι που μια άποψη, όλοι ξέραν τι συνέβαινε και κανένας δεν ήξερε. Και εγώ ρε φίλε όταν το άκουσα, επειδή έπιασε με τηλέφωνο και λαλείς μου τα είχα ότι ρε δεν νεολογίζω αποστολή. Και όταν δεν μπορεί γίνει και ρε, τώρα μας πει ο Αντρίκος πριν να αρκέψει το παιχνίδι ο Δημητρίου, δεν μπορεί γίνει και δε, έντσι κάρτ, κι όταν να μου πει εμένα δε, να μπω μέσα στον κρουπ ρε φιαβάθ και αβάσω. Και ακούεις τον κόσμο τις ιστορίες. Ρε φίλε, άκουσες, φιαβάσα απίστευτα τα πάντα. Εντάξει, εννοείται ότι δεν μπορείς να τα πιστέψεις ούλα, γιατί εκείνεται να έχεις 100 διαφορετικές απόψεις το θέμα. Και καρτερά στον Αντρία να μου να πει. Και αν η Ομόνοια, που η Ομόνοια έχει σίγουρα και εσωτερικούς κανονισμούς και ούλα, ας αποφασίσουν εσωτερικά ήδη. Είναι να μπορεί να είναι τελικά, ποιο μας εσύ. Εντάξει ρε, η ουσία του ζητήματος είναι ότι έλυγε το θέμα. Τουλάχιστον... Ευκήγε προπονήθηκε σήμερα. Και χάσε προπονήθηκε ο Λόιζος για να είμαστε δικαίοι. Γιατί ευκήγε ότι κάλεσαν τον να προπονήθηκε σήμερα. Ο Λόιζος δεν χάσε προπονήθηκε. Στα πλάνα του σοφρόνη για το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα που και το θέμα που προέκυψε. Που κανένας δεν ήξερε ακριβώς τι έγινε. Και εγώ να πω τώρα και πράγματα μπορεί να αερολογεί. Είναι αληθή. Ήσυχα. Κάτι τόσο σημαντικό, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Όχι ρε, μα το θέμα είναι ότι, κοιτάξτε, τα όρια, ο κόσμος έχει όρια. Δηλαδή, αν ο κόσμος είναι απαιτητικός στο να δέρνει η ομάδα του και τα λοιπά, τούτα τα θέματα που αφορούν το εσωτερικό της ομάδας, που είναι εσωτερική κανονισμή, πειθαρχική, ενώ θέματα πειθαρχίας ή οτιδήποτε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουν γίνει, δηλαδή ο κόσμος έμπορει. Τώρα, αν πρέπει ο κόσμος να το μάθει, το είναι άλλο πράγμα το οποίο και να αφορά στην επικοινωνία που έχει η Ομόνοια με τον κόσμο της. Αλλά η μόνη επικοινωνία που έχει, εκείνη τη στιγμή ήταν που τα λόγια του εκπροσώπου της. Ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, νιώθω ότι παρόλο το ότι προκαλήθηκε μια αναστάτωση, επειδή η ομάδα όμως δεν τζάμε που είναι βαθμολογικά, ο κόσμος τον τη φορά να πήραν το λίγο πιο. Αν πες τη λέξη στο σωρολό, έτσι αλλιώς ρε φίλε ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Μα εν τούτο θέμα ρε, αφού δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ νιώσα τόσο στην Κερκίδα ότι εντάξει κάτι έγινε. Να σταύρουν μόνοι τους, ρε να πάμε εμείς στη δουλειά να τσακωθούμε ένα, δηλαδή πρέπει να πάνε το ξέρει και ο άλλος. Ό,τι και να γίνει ρε, ό,τι και να έχει απαιτήσει είναι δική μας δουλειά. Η δική μας δουλειά είναι στο γήπεδο.
Τούτη είναι η άποψη. Πράγει μια ενημέρωση ο κόσμος, αλλά σε κάποια θέματα. Μα ποια είναι η ενημέρωση, ρε φίλε. Ρε φίλε, αγάδι. Επειδή θεωρώ το ότι πρέπει. Ευκιάβασα. Επειδή που βάλετε, βάλαμε και το πώ το 4 και γράφει άλλο που κάτω. Γράφετε το, άμα ήξερετε κάτι, εντάξει. Μα τι να σου πει δηλαδή, τι πρέπει όχι να πει. Όχι, εντζέλο σου πράξει, ξέρει ο κόσμο. Επιγραμματικά ότι υπάρχει ένα θέμα, α πούμε, εντάξει. Αν τον Άιντεν Μπόξ, ο Άιντεν Τραυματία. Εγώ να πει άλλη μπορεί να είναι καλύτερο. Να σου πει κάτι. Ψεμάτα όμω ρε. Δηλαδή, αν έφυγαινε τον πουλάλο, σαν αν έφυγαινε, α πούμε, ο Άιντεν Κοιτάξε, έτσι θέμα στην προπόνηση, και μπορώ, μικρό πρόβλημα να σου πω, δεν μπαίνει στην αποστολή, ούτε καν έτσι να καταλάβει ο κόσμο, αλλά δεν θα έφυγαινε να πει το πράγμα. Μπορεί άμεσα να διαψευτεί που τον οποιοδήποτε. Και επειδή μα συνειδητοποιήσει το πώ. Ναι, ρε, ναι. Ένα ξέρει τον άλλο. Και αλήθεια να φύγει να βγει η ομονία, πάλι να έχουν άποψη δική μου. Σε ένα ρεπτό μου λαλεί άποψη ενώ πως τι. Ναι, ναι, τι είναι. Θα το μισθώνω μου. Εν τούτο ρε, πράσι ωραίο ο κόσμος. Τούν το πράγμα δεν είναι των δυνατοτήτων του κόσμου ούτε να έχει φουλ επίγνωση του θέματος και κάτι εσωτερικό που αφορά την ομάδα ρε φίλε. Αν τα ύφραση και τέλειωσε η κουβέντα είναι που το συζητούμε και εξκαλίζουμε. Και να μην είμαστε και ανθρωποφάγοι. Και ευτυχώς μετά που δέραμε, ευτυχώς που δέραμε, γιατί μετά δεν εδέρναμε, ήταν να τα φορτώσουμε, να βαστούν την κουβέντα και να μην ήταν να γίνει παραπάνω. Πάσε στο συγκεκριμένο. Ήταν να έχουμε τώρα. Και το παξίντο που είπες με το ότι είμαστε ανθρωποφάγοι, ειδικά οι μητσοί Κυπρέοι που θωρούσαν να μου γίνε, να πιστέψω ας πούμε ότι θωρούν τα σχόλια από κάτω από την επίσημη ομάδα, από κάτω από τα sites, δεν λέω ότι κάθουν τις παρατηρούν τα ουλά, αλλά σίγουρα είναι να δώσεις. Όσον επαγγελματία τσενάς, πήραν στη ψυχολογία σου. Πιστεύω πολλά ότι η ψυχολογία είναι καθοριστικός παράγοντας. Δηλαδή φαίνεται. Αν έπρεπε να πάρει τα πάνω του ένας παίκτης, σωρίς το λόγιζαν τα προβλήματα και παιχνίκια ήταν. Τώρα περιμένω να δω μια άλλη εβδομάδα. Μπορεί εντάξει. Μπορεί να χρειαστεί για λίγο χρόνο. Μα εντούν το θέμα ρε φίλε, εξεπερνάς το. Εν τέντια του κελασμάνικου, εξεπερνάς το έναν κύμα, έρχεται το δεύτερο κύμα και έστω αρτή τρικημία από κουπιστούν ούλα και κάτι. Ξεθικάζω και κάτι κόμμα να φύγει, να πάει στο καλό, να πάει στα γουέμε. Εντάξει, είναι ακραία πράγματα τούτα. Είναι προσωπικό το θέμα. Εγώ δεν είναι ξέρω να φτιάξει μου. Να φύγει να πάει στα γουέμε, ξαναζήσαμε. Μαλέκος. Θα γίνει Μαλέκος ο Λουίς. Έχω μια φανέλα του Μαλέκου της Ομόνιας πάντως. Παναγιά μου ρε. Κάτσε φίλος μου. Πρέπει να θυμάστε στο καμένο μου Μαλέκο. Μην τα ματαρίνει. Φίλε εμένα είπε μου προσωπικά. Εσύ την πρώτη σου αγάπη ξέρεις την ποτέ. Εσύ άλλους λαλί. Εντάξει, σε γίνουν λαλί είναι έτσι, άλλους έτσι. Θα ξερέσει και γίνω στα παράπονα του. Τώρα αν και θέλω να τον αγιοποιήσω. Έκαμε και τα λάθη του. Χοντρά λάθη τα οποία πιερώνει και ισχύει ότι, δεν ξέρω λέω ρωτώ, ισχύει ότι μπορεί που ξεκίνησε η μεγαλύτερη κόντρα στους δύο αιωνίους. Ήσουν μητσίς τότε, ναι. Μπορεί να μου και αγέννητος. Το 2000. Πλην δύο χρονών. Το ένα ρε μετά το κύπελλο. Μετά που έλεγε ξέραμε ότι είναι να φάει στην ΑΕΛΟ. Μετά το κύπελλο, 2001. 2001. 99, 2000. Α, 99, ναι, το πρώτο κύπελλο. Δύο. Τεσσερα αιών, ναι. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο, τούτο. Είπα το που να οριμάσουν οι συνθήκες. Τα πράγμα. Εντάξει. Ήταν η αδειή. Τότε που είμαστε στον Μιτσί, εμείς που είμαστε στον Μιτσί ήταν το τούτο. Όπως τώρα η Μιτσί. Το κακό με Μαλέκο ρε παιδιά είναι ότι ήταν το ίδαλμα μας. Ναι, ήταν τούτο, ήταν να σου πέταν το ίδαλμα μας. Όχι μακριά μαλλιά αφήναμε για λόγους. Εσύ είχες τα πρόσφατα. Το λοιπόν, και αλλά ποδοσφαιρικά ρε φίλε ήταν παιχταράς. Είναι τα γενική προβαλικό. Είναι τα γενική. Αν είσαι τον νόν του. Ναι, αν του. Λαλίτα τώρα, αν είχα τον νόν μου. Μάλιστα. Πάμε στις ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε και το Coffee Island, ενώ καφές μας ο σημερινός που πίνουμε. Όπως κάθε επεισόδιο. Είναι λάτε. Είναι ειδικά ροφήματα για Χριστούγεννα ρε πάνω. Λάτε και ζεστή σοκολάτα. Έτσι. Αρκέψω να μυρίζει Χριστούγεννα. Μυρίζει Χριστούγεννα, ναι. Τα προχτές ραούσαν στο γήπεδο του να τα πούμε. Ναι. Μένουμε στο κλίμα. Εντάξει, ήταν. Επάντως, έχει πολλούς ομονιάδες που σκέφτονται που τα τώρα το παιχνίδι με το Αποέλ. Φίλε, πρέπει να θωρείς τούτο βήμα-βήμα. Τι είπες. Αν δεν πάει, μες τα Χριστούγεννα.
Πριν να διακοπεί, ναι, ναι. Εγώ έχω να μπήμα μέσα στο βιβλίο μου να βγάλω για το παιχνίδι. Πέμας το, θυμάσαι το. Εν το θυμόξω, αλλά θέλω το πρόβλημα. Έβρε το σπίτι να βρω και εγώ τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ρε πάνω, Κουλυμπαλή MVP πρόκτες, ο παίχτης σου. Μα ρε, εν τούτον που λαλούμε, εν απίστευτον το γεγονός ότι να έρθει ένας παίχτης στην Ομονία, εντάξει, και να πρέπει που πριν να το δω, πριν να το να παίξει 5-6 παιχνίδια, αλλά δεν κάνει και τέλειωσε. Φίλε, ήρθε μου γεμάτησε ζωστή καρδιά. Ναι. Είσαι έρθω μέσα. Και το θέμα είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι βελτιώνεται και επειδή είσαι δίπλα του τον Νικόρα και μαζί σε φέτο έναν εκπληκτικό δίδυμο και εκείνοι που ελαλούσα για τον Κουλυμπαλή τώρα στα θορούσι και να δικαιούνται ρε, διούμε τους να τον πισκαλίσουν τώρα να τον κάνουν και μπράβο. Ήταν τότε που ήταν άρτη ο Πάπας, είναι. Ναι, πέρα. Το 29 Νοεμβρίου 2021, δηλαδή. Δευτέρα δεν μπόρεσε το μάτσο να λειτουργήσει, αφού ο Μίχλη Κάμπος έφτασε από τη Δύση. Η φάση μοναδική εντζίνη του Λοΐζου ήταν την όση ήταν κοντά, τουλάχιστον νομίζω. Αμέσως γράψω και πολλά και φαίνονται οι δρόμοι. Ήταν την ώρα που στρεφόμασταν να πάει στο φινί. Εμπόδιον εστάθηκε και ο Πάπας που τη Ρώμη. Δηλαδή πιένεται αλλού σε γήπεδο στη Σπάρτη. Και ο εύκολο θα εντζάμε να γίνει την Τετάρτη, αφή της αθυμήθηκε στο γάση πήγε να έρθει. Γι' αυτό που το έκανα στο βιβλίο, επειδή ήταν έτσι λίγο ιστορικό το κομμέντρο. Θέλω για το βιβλίο σου πριν να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Εντάξει, έχει χρόνια που γράφω ποίηματα, τσατιστά, διαφορά και είπα να κάνω το βήμα να ομαδοποίησα, τα περάσαμε από επιμέλεια. Να τα εκδώσω, είναι τα πρώτα μου ποίηματα. Έχει ειδική ενότητα, Ομονία. Έχει ειδική ενότητα. Αλλά έχει ποιήματα για την Ομονία. Ήταν μόνο ο τίτλος του. Σαν το σκεφτείς. Το βιβλίο, ο τίτλος είναι «Ρίζα η καρκιά μου». Εντάξει, έχει διάφορες θεματολογίες. Έχει κοινωνικά, έχει ερωτικά, σατυρικά. Έχει και ξημαρισμένα, όξω. Έχει ένα σατυρικό, αλλά είναι ξημαρισμένο, είναι σατυρικό, εντάξει. Είναι έτσι που τα λένε τα Κυπριακά. Είναι ο πολιτισμός σε γίνει την πλευρά. Έτσι ίσως να συνδέεται ας πούμε το ότι είναι ομονιάτες. Έχουμε ας πούμε πολλούς φίλους της ομονίας που είναι ανθρώποι του πολιτισμού. Εντάξει, έτσι σε άλλους χώρους. Έτσι είναι ένα αποκλειστικό ετά, αλλά πιστεύω ότι είναι τούτο που φέρνει πάρα. Και κυρίως και το αίσθημα το λαϊκό ας πούμε που σε κάνει να δημιουργείς την τέχνη που ανάγκη να στο πούμε. Θέλεις να φωνάξεις, να διαμαρτυρηθείς, να κάνεις και μέσω μου. Και ευκάλεσαι τα στο χαρτί ή στο τραγούδι. Ελά σου πω, να τσοχούμε σε μαζί μας, να σε ρωτήσω αν θέλεις απαντάς. Θα ξέσω μια ανάρτηση σου πριν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν κανένα χρόνο για την παραδοσιακή βραδιά story. Αν νεοφαγές. Τσιμήθηκε το θέμα, έτσι. Έχει αρκετόν καιρό, αλλά εντάξει, δεν το ξεχάσαμε. Και κόπηκες επειδή είσαι ομονιάτης και αριστερός. Κοιτάξτε, όχι ακριβώς, θέλω να το πω ακριβώς, είναι τέλος μια τυχαίνη κουβέντα, δεν ξανά έτυχε κάπου να το συζητήσω. Δεν κόπηκα επειδή είμαι ομονιάτης και αριστερός, γιατί είσαι ανθρώπους που δουλεύουν και είμαι ομονιάτης και αριστερός. Δεν θέλω να το ταπελώσω ότι έτσι. Απλά ήταν την περίοδο που ήταν οι προεδρικές εκλογές και ξέρετε, ασχολούμαι με την πολιτική, στήριξα δημόσια τον Ανδρέα τον Μαυρογιάννη και μέσω αναρτήσεων και στο επιτελείο του και το καθεξής. Οπότε ήθελαν να με περιορίσουν κατά κάποιον τρόπο και ενώ είχα ανεπίσημη πρόσκληση για να πάω στην Περμιέρα, περάσαν 5-6 μήνες και
Είναι πια που πήγαινε, ας πούμε, μια φορά κάθε ανάμιση μήνα, ένα μήνα. Στην πρεμιέρα την φετινή έννοιες. Όχι την φετινή, την περσινή. Γιατί έχει και ανάμιση χρόνο. Ναι. Εντάξει, μετά ενημερώθηκα μέσω των πηγών μου. Μετά που έκανα την ανάρτηση, επιβεβαιώσαν μου το κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, έχω αποδείξει, μπορώ να πω ότι τέλος πάντων. Έγιναν και κάποιες ενέργειες, έπιαν κάποιες επιστολές που ένα μέλος του Υγειού Συμβουλίου του ΡΙΚ προς τον Διευθυντή του ΡΙΚ. Ένα απαντήθηκε, βέβαια το θέμα δεν ήταν με το ΡΙΚ ως κανάλι, ήταν με την παραγωγή κάπως και το ΡΙΚ. Να. Έλος πάντων... Κρίμα όμως ρε φίλε να συμβαίνει το ΡΙΚ. Γιατί έχεις αστεύτον ταλέντο ρε φίλε, έχεις ένας... Λάλλουμε ότι πάει να χαθεί η παράδοση. Να σου πω όμως. Τι ξανούμε τις ρίζες μας ρε σπίρακλα. Ευκαιρία μου σε καλό γιατί μετά είπα αλλή μόνο να ο κάθε καλλιτέχνη, α πούμε, εξαρτάται από οποιαδήποτε έχω μπει. Στον τζάι που ήταν η ιδέα να κάνω το βιβλίο. Το βιβλίο. Κάθε μπάτι για καλό. Ναι. Δεν μα είδαμε στην Κύπρο έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Έχουμε πολλά που βάλουμε ακόμα. Λοιπόν, έτσι η Ομόνια ανίδρυθηκε γιατί κάποιοι αθλητές ήθελαν την ελευθερία τους. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, έχει πολλά, πάρα πολλά για τον Λοΐζο, μάθαμε τι γίνεται με τον Λοΐζο, είπαμε μετά θα επαναφέρουμε. Λοιπόν, παραδέχτε εμφάνιση, λέει ο φίλος ο Ξάθος, κρατάμε την νίκη. Το πρώτο μικρόν, ναι. Δεύτερο, ναι, σωζίος. Εκλείτωσε μας η εμφάνιση του δεύτερου μικρόν. Ναι. Γιατί αν δεν εμπαινες με τον τρόπο στο δεύτερο μικρόν, θα ανάσεις πρόβλημα. Εγώ κάθομαι δίπλα που θυκοπέθηκα στο γηπεδό. Πέραν του Πέπη και του Δυναμικού και του Χριστόλου. Μα έξω είναι τόπο να ταράξεις, α. Πολύ προβλήμα. Γενικά το γήπεδο το θεωρώ. Και μια έξοδο στο δουλείο, ας πούμε. Είναι επικίνδυνα. Ναι, δηλαδή σκέφτηκα ότι εγώ αν εσύ δεν είναι κάποιο. Πού έκατσες κάτω εσύ. Όχι, μες στα... Στα μπόξ. Στους εμπίσιμους. Ναι, τέτοια. Μα πού ήταν να αφουγιαμένες η πραγματικά τόπο. Αλλά είμαστε μόνοι μας και εγώ. Τέλος πάντων, εγκαθούμε με δυο παιδιά και ακούω τους που συζητούσαν στο 90. Λάλλει ο ένας, δεν ξέρει πίνω ότι είναι απλά εμπράθλημα, αλλά νίκη που ας πούμε που είναι σε καλό και κερδίζεις, εν τόσο νίκες που μπορεί να σου δω στο τέλος τον τίτλο. Γιώργο μου, είπαμε το αρκετές φορές. Αν καταφέρεις να μπεις μέσα σε έναν παιχνίδι και να το καθαρίσεις, τον μπορεί να είναι ο Σπύρος πριν να μπεις να καθαρίσεις 3-0, τούτο να μπορεί να το κάνεις, είναι ευτυχία που μιας αρχίσεις το παιχνίδι και απολαμβάνεις το μετά. Το θέμα είναι, σαν τα παιχνίδια τα οποία δεν ήσουν καλός, πώς θα το διαχειριστεί, πώς θα ανατρέψει την κατάσταση και να μην πάει φουλ 90 λεπτό του την κακή εμφάνιση. Γιατί αν πάει φουλ 90 λεπτό, δυστυχώς θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς μπήκε μέσα ο Χάμπος και άλλαξε λίγο το σύστημα. Εγώ είμαι μπάφαρο, ήταν 2-0 που κάτω. Ναι ρε, εν τούτον που λαλούμε. Και αμέ γιούτησε σου... Ναι, αν μπήκε μέσα και καταφέρεις και βάλεις τα τέρματα, μετά είναι διαχείριση ο παιχνίδις. Είσαι πραστός. Και να έχεις έτσι παιχνίδια. Θα σε φούλε 90 λεπτά. Είναι πολύ. Και να σου πω κάτι, επειδή εσύ σκεφτούμε το έτσι χτες, επειδή πέρασαν και τρεις ημέρες να το μιλήσουμε, και με Σαββατοκυριακό, αν έχει παιχνίδι που δεν είσαι καλός, εντάξει, φέτος προσπαθώ να δω παιχνίδι το οποίο να μίσουν και 90 λεπτά κακώς. Δηλαδή είσαι στα ημίχρονα σου. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ότι χάνεις, γίνεται να χάνεις έναν ημίχρονο κάθε φορά. Mm-hmm. Γιατί για να χάσεις και ημίχρονο, να χάσεις παιχνίδι όπως ήταν με όρθωση. Στην όρθωση ήσουν και τα 90 λεπτά χαμένα. Και στο πρώτο χρόνο είμαστε καλύτερο. Νομίζω εδώ και μας και λίγο χώρους. Ναι. Εντάξει τώρα τα μαυρίζω όλα να μου λένε ότι μαυρίζω όλα, αλλά εγώ έτσι το θέλω. Εγώ έτσι το θέλω. Λοιπόν, έτσι δάμε. Εντάξει, τούτα ούλα όμως είναι συνέπεια του γεγονότος και του ρόστερ που επειδή έχει να διαχειριστεί ο Σοφρόνης ένα μικρό ρόστερ. Πολύ κινητικός ο ψάλτης από τώρα μου μπήκε. Δεν ξέρω εγώ, συμπαθώ πολλά τον παίχτη. Νιώθω ότι είναι φιλότιμος. Και ξέρεις... Μα φαίνεται το άνθρωπο. Και μάλλον σου είναι που τρώει. Ακριβώς. Ξέρεις, σε τους τους παίχτες ξεχωρίζει το πάθος. Και η θέληση ρε κουμπάρ. Μπαίνω μέσα στο και αν έχει ένα χρόνο να παίξω. Και να θέλα ρε παραπάνω από τους άλλους που είναι πιο...
πιο ονόματα, ας πούμε, σε μέτρο, να δείχνουν συμπάθος μες στο... Όχι απλά, πρέπει να δείχνουν και πάθος. Λείπει που την ομάδα μας φέτος. Το κάτι πάθος. Που πιστεύω ότι λείπει. Όχι σε όλα τα παιχνίδια, όχι παιχνίδια που λείπει όμως. Ειδικά στα... Ναι, να μην είμαι απολύτως. Στα σωτικά μητσά παιχνίδια. Επίσης πάμε να είναι το φαβορί. Ναι. Και μπορούσα που χάσαμε αρκετούς βάθμους. Εντάξει ρε, ξένοι διάστου και λίγο χρόνο προσαρμογής, να ζήσουν την ομάδα και να το βγάλουν, δηλαδή το Φαπιάνο τώρα, αν ευκάλλει πάθος ή οι παίκτες που έπαιξαν, που παίζουν χρόνια. Ευτυχώς ο Σοφρόνης είναι ειδικός για αυτό. Σε μέδο ποια παιχνίδια χάνει, πλήγμα. Εντάξει φεύγει και φανταζόμαι μετά το 2 του Γενάρη παίζουμε με την ΑΕΛ. Νομίζω μετά το ΑΠΟΕΛ είναι να τα χάσει όλα. Όχι, νομίζω. Μπορεί να παίξει. 3-4 παιχνίδια. Πράγμα, θα παίξει. Νομίζω. Πράγμα, μην αμμονα κάνουμε. Ξερασπώνει μας πολλές φορές. Και βέβαια και αποκλειστούν λίγο ράρτιβις. Για να δεν αποκλειστούν λίγο ράρτιβις, να λείπει έναν μήνα. Να ξενιώθω ότι ψιλοεξαρτούμαστε που δώσεις με εδώ. Και ότι είναι ένα σοβαρό θέμα να μπορεί να φύγει. Εντάξει, αφού είπαμε το πολλές φορές ότι μια θέση η οποία θέλεις την εναλλακτική επιλογή. Αλλά να σου πω κάτι ρε Γιώργο, με στις επιλογές των εξτρέμ, εντάξει, έχεις και τον Λοϊζού, αν πιάμε πούτες μερικές ας το πούμε, και δεξιά έχεις και τον Λοϊζού, χρησιμοποιεί το Σίμιτς, αλλά ο Σίμιτς στην παλιά του την ομάδα χρησιμοποιούν παραπάνω από αριστερά, θωρείς τον Αλίουμ ότι μπαίνει ο εκείνος στο παιχνίδι και ευελπιστείς ότι το... Το άμμο ότι να μπει όχι σε ρυθμούς μπάλας αλλά τουλάχιστον έχεις κάποιες επιλογές. Εντάξει, για να είμαστε, αλλά βαρόμετρο, για να είμαστε ειλικρινείς, καθοριστικό ρόλο να παίξει ο Λοΐζος, ο Σίμιτς και ο Αλιούμ. Ναι, για τα φτερά. Για αλλαγές που να λείπει ο Σεμέδο. Ο άμμο και να μπει θέλει και τόσο χρόνο. Σαν πω και καρτερούμε τώρα να μπει ένας παίκτης. Περιμένουμε ένα μεσία. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα πάτε τριφύλιο, λέει ο Αλεξής. Φέρατε την περασμένη εβδομάδα, παπά, τώρα φέρατε και ψάρτη. Α, είσαι και ψάρτη, καμή και ψάρτη. Εντάξει, ο πάτερ ήταν, όταν τελειώσαμε, και ρώταμε ο πάτερ, τάχα πότε που να φκεί η γη μου, να το δούμε και τα λοιπά. Ο πάτερ μου να φκεί, και είχε έννοια ο πάτερ, τάχα αν φκεί, αν είπαμε τα καλά, αν είχε καμιά. Πρώτο πάτερ μου ήσουν τέλειος και πράγματι. Έπιαμε τηλέφωνο εμένα, Σαλή μου, Γιώργο, έχω πρόβλημα, λαλή. Πέμε ο πάτερ. Δέχομαι πολλά αιτήματα φιλίας, λαλή μου. Και μπορώ να κάνω, έχω χωρί άλλο στο προφίλ μου. Ελάτε του πάτερ μου, έχεις και επιλογή, λαλή του. Για να κάνεις δεύτερο, για να γράψεις. Απολογούμε και τα λοιπά, λαλή μου, εγκρίμανε. Να πάω να το κάνω επαγγελματικό λογαριασμό στο Μένικο, είμαστε και φίλοι. Αν μπορούν να τον ακολουθούν παραπάνω από 5.000. Λοιπόν, πάντε στο Instagram. Ο φίλος ο Χριστόδουλος, ο Skylab, πάμε μαζί. Λαλή για μια ιστορία μου, μας είπε ο Μάριος, ο Βέβης, μες στο αυτοίλιο για η Φάπρυγα. Ποια Φάπρυγα? Για η Φάπρυγα, ότι δουλεύεις στη Φάπρυγα, σε γουστάζει. Λοιπόν, πάμε και στο Instagram, έχουμε και στο Instagram μηνύματα. Παρά την νίκη και την κακή εμφάνιση, δεν μου άρεσε καθόλου ο Κούσουλος και πολλοί άλλοι. Εντάξει. Εντάξει, γενικά στο πρώτο χρόνο δεν ήταν καλή ομάδα. Κανένα. Και ειδικά για τον Κούσουλο ρε φίλε, ο Παρέας κρίνει τον για το πρώτο 45 λεπτό που ήταν κακή ομάδα. Ναι, μπορεί να τον επαράσει και τον και πάλι καλά που μες την κουβέντα όλη την κακή του πρώτου μηχρόνου βρέθηκε και το τέρμα να ισοφαρίσουν. Ρε, άλλο. Θέλουμε να πάτε σαν πάλι. Λάθος χειρισμός στο κεφάλαιο Λοΐζου, ελπίζω να είμαστε έτοιμοι αρχής του Γενάρη. Επειδή ο Γιάννης φύγει ένα θέμα για ο χειρισμός, εννοώ το πως το εύκαλε δημόσια αγωμονία. Μα τον που ζητούσαμε πριν, να που ήταν να γίνει. Ναι. Τι θα έλα, ήταν να λάβει ψέματα, ήταν να το κρύψει. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι. Επειδή λάβουμε λάθος χειρισμό της Ομόνιας. Η Ομόνια δηλαδή, επειδή θέλω να τα πάρουμε σε 40 πράγματα. Ευχηγέν η Ομόνια και έφκαλεν την Αποστολή χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Λοΐζου. Όχι, ήταν ο Λοΐζος μέσα. Ήταν μέσα ο Λοΐζος. Την πέπτυνη νύχτα ήταν μέσα ο Λοΐζος. Ήταν μέσα στην Αποστολή και όνοι που στέλνουν μήνυμα που στέλνουν στο Βάιβερ. Ήταν μέσα ο Λοΐζος. Ναι.
Και πότε έφυγε ότι τελικά είναι εκτός από... Εμείς είναι ώρα πριν το παιχνίδι. Ναι, sorry, 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Ωραία, δηλαδή τι εκαρτερούσαν την Ομόνια να πει ότι κοίταξε σήμερα την Παρασκευή το πρωί, ας πούμε, ξυπνήσετε παιδιά από... Τελικά όλο είναι εκτός από στολής γιατί γίνει και το πράγμα, και θέλουν να βγουν. Το θέμα είναι ότι το πράγμα είναι διέρρευσε, εντάξει, ευκαιρία προς τα έξω και έπρεπε και Ομόνια πώς να... Πώς να... Να σου λουπώσει. Ναι, όχι να το σου λουπώσει, αλλά πώς θα βγει και γίνει δημόσια πίσω να απαντήσεις στον κόσμο. Επειδή πολλές φορές θα με έκαναμε κριτική για τα επικοινωνιακά, δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει... Μπορούσε να κάνει κάτι διάφορο. Είσαι τούτο, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Τι να ξυπνήσει το πρωί, γιατί παιδιά καλημέρα τελικά ο Λοΐζου σήμερα, δεν φτάνει στην Αποστολή. Για να μπορεί οποιοςδήποτε να είναι άνετος πριν το παιχνίδι να μην γράψει τίποτα μέσα στο Facebook. Αν το λάλεμε πιο γλυωρά, ήταν να συζητηθεί παραπάνω από μετά να κρούσουμε τι για την ομάδα. Αν το λάλεμε που το πρωί... Ρε φρέ μου ήταν να γεμώσει το... Λοιπόν, μια απόψη για το τι φταίει και κάνουμε τέτοιες εμφανίσεις με μηδέν συνέπεια και συνέχεια. Εγώ συμφωνώ ότι η Ομονία φετινή γενικά είναι εσύ συνέπεια. Με το που είπαμε, ύψος και βάθος. Άρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μακριά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να υπάρξει σταθερότητα. Πρέπει να έχει σταθερότητα στις εμφανίσεις μας. Μια βασική εντεκάδα νομίζω που... Μα το τον κάνει το, αλλά το τι φταίει τώρα τι... Εγώ πιστεύω ότι σε σύγκριση με άλλες ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα, εμείς ας συνεχίσουμε έτσι, είμαστε εκτός διεκδίκησης. Ναι. Παρόλο που συναισθηματικά ή οτιδήποτε, πιστεύω να, ότι θέλω να το πιάμε. Θέλεις να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι να το πιάμε. Αλλά πρέπει να γίνουν και κινήσεις στο Γενάρη και πρέπει να φτάσουν και ο κάθε παίχτη και ως ομάδα μαζί σε καλύτερα επίπεδα απόδοσης. Τώρα είμαστε πιστεύω στο μέτριο μας. Ήδη ρε φρέμεν το δεύτερο παιχνίδι στις έχουμε που βρίσκουμε πίσω στο σκορ. Άντε γυρίσαμε. Και φάμε και πολλά τέρματα. Ναι. Ρε να σου πω το θετικό είναι να πω όμως. Ότι καταφέρνεις, ξαναλέω το, έστω και με έναν ημίχρονο παρουσίας καλής παρουσίας, καταφέρνεις και γυρίζεις το παιχνίδι. Η κούζα πάει πολλές φορές στη βρύση. Μια φορά είναι να σπάσει όμως. Εντάξει ρε, μα να συμβεί το πράγμα και μια φορά να καταφέρεις. Αλλά λαλό σου έτσι εμφανίσαμε, αν είσαι καλός, φουλ 90 λεπτό. Συνέβη και 3-3 με Καρμιώτης, 3-3 με Δημαές. Κι άμε είστε στο ανάποδα, στο πρώτο ημιχρόνο ήσουν καλός ή τουλάχιστον έφτασες και προηγήθηκες. Και μετά σβήσαν οι μηχανές ή χάνεται η συνέπεια στον τρόπο που... Εγώ νομίζω ότι και στο 70. Ναι. Δεν μπορεί να γύραν πίσω στο 70. Είπαμε το και εμείς τούτο, αλλά νομίζω... Εντάξει, στο ίδιο κύμα, στο ίδιο μήκος κύματος και τούτο επαγγελματική νίκη, αλλά παιχνίδια με τις επίπεδο ομάδες πρέπει να τα κερδίζεις πιο εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να χάσεις και τις παιχνίδια. Να είσαι καλός τουλάχιστον να το διεκδικείς. Και μπορεί να έρθει μια μέρα που θα μπαίνει η μάπα ή παραπάνω είναι την εικόνα που πρέπει να βελτιώσουμε. Πέρσι με στην εικόνα μου. Ναι. Ο πρόπερσι. Πρόπερσι. Τέσσερις μπάλες ο Μίξ. Ναι, και τώρα πας 0-2. Ναι, ναι. Είναι σαν να μπει. Εντάξει, σε συγκομή δεν πρέπει να είμαστε δυσαρεστημένοι. Είμαστε στο σύν 7 με πέρσι ρε φρέ. Δεν πρέπει να είμαστε δυσαρεστημένοι. Ξέρεις τα πως πάζει ο κόσμος ρε φίλε. Ότι είσαι στο σύν 7 να μπορούσουν να είσαι στο σύν 11. Ήθηκε με την ΑΕΛ. Συν του γεγονότος ότι εμπορούσες και με πιο... και με ένα, δυο, τρεις παίχτες. Όλα συνεπακόλουθα. Το πιο σημαντικό έγινε, πιστεύω. Το πιο σημαντικό έγινε, δεν ράμε το ακούε. Δεν είναι μόνο το όμως, ρε φρέ μου. Sorry, αλλά τούτο για μένα είναι το πάνε σε έναν πρωτάθλημα ειδικά για την Ομόνια δεν είναι τούτο ο στόχος. Είναι και κάπως σατυρικά που το λέω. Ξέρω το, ξέρω το. Απλά ο στόχος σου είναι... Αλλήμον να δέρνουμε μόνο το από ελ. Πρέπει ούλα τσάμε κάθε παιχνίδι με νίκη. Έτσι είναι με σοβαρότητα. Θέλουμε φαντασία στο παιχνίδι, είμαστε πολλά προβλέψιμοι στο πώς παίζουμε, δεκάριν και στράικερ άμεσα. Χιλιοϊπωμένα, ελπίζουμε ότι... Φάνηκε και προχτές πήρω μου ότι τη μέρα που παίζουσαν είναι καλά, έχουμε θέματα. Πήγαινε, χάμπος και ξέρεις πρώτα. Ο Μπέζος είναι... Δεν ξέρω, καρτερούσαμε τον να έρθει πίσω με τον τραυματισμό και... Εντάξει, ελάμε χρειάζεται να πω. Ας το τσάστο. Μακάρι αν καλώς αύριο με στη Σαλαμίνα, που είπαμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Αλίμου έφερε κάρτα μορτές. Ναι. Κάθε ένα. Να χάσει Σαλαμίνα, η Καρμιώτησσα είναι να τα φκάλουμε. Αλίμου Καρμιώτης. Ούλοι πρότυπο είναι Καρμιώτης. Πρέπει να πιάσεις το παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι. Εγώ με τούτες που βάλουν τις κάρτες.
Το αμέσως επόμενο. Γιατί ρε πάνω τώρα αν παίζεις με την Καρνιώτησσα και μετά που έρθεις με την Καρνιώτησσα. Εντάξει ρε, άλλον γίνω ρε Γιώργο, αλλά αμέσως επόμενο. Να δέρουν τη Σαραμίνα και με όποιο θέλας και Αλέξη. Και ο Χάμπος. Νομίζω δεν έχει θέμα. Έχει θέμα ο Χάμπος. Άρα ένα λεπτό. Βάλε τον Κακουλή. Ποιος άλλος εμπονεί. Κακουλής, Κούσουλος, Πακομάνη ξέρουμε. Μάθιος. Και πότε παίζουμε. Κυριακή. Την Κυριακή. Προαπαιρνούμε στην Κυριακή εμείς. Τώρα λοιπόν Κούσουλος, Μάθιος και... Βίδες μου το, ο Κούσουλος Μάθιος και Κακουλής. Κάρτες, αλλιώς. Έχει άλλο, ο Σιέμις που έφαγε ήταν εκτός. Εντάξει ρε, θα επανέλθει ο Σιέμις. Δεν θα φάτσανε πάθεν το, ρε, τούμπα ρε. Είχε ένα μήνα. Α? Είχε ένα μήνα. Εν τον καθόν ένα μήνα, ρε. Ακριβώς εν τον που σκεφτούν τώρα. Είναι μήνα, ρε. Πού είναι, στην Κύπρο. Ναι, ναι, ήταν όμως το πρόβλημα. Φίλε, είπα ότι πέρασε μια πολλά που έπιε στη χώρα του και επανήλθε. Τώρα έξω να τα ιώσει εν τούτη. Έπρεπε να απομονωθεί. Τώρα είναι αποστολή, να έχει κοτρέβει και ένα αποστολή, αλλά δεν τον πάλι. Εντάξει, ρε, θέλει, μπορεί να θέλει ο χρόνο του, δεν ξέρω να που πέρασε ο άνθρωπος. Οκ. Δαμε να πάνε από ένα κόντο λαιμό σου, θέλεις και τρεις ημέρες να ξαμιλήσεις. Πιστεύω πολλά πάντως στον Κασάμα, επειδή θυμούμε, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια αφού λένε να δείξει την κλάση του, αλλά και που το έδειξε, εγκρίμα να μην εγγύνω σε κάθε παιχνίδι. Εννοείς να έχει τον την παρουσία. Ναι. Ξέρει μαπα, φαίνεται ξέρει μαπα, αλλά δεν έδειξε ακόμα στη μόνα, δεν θέλω αυτά να φύγει και να μην το δείξει. Νομίζω είπε την καλή, είναι τυψίλος πάθος. Και εδώ που κάνεις και έναν παίχτη να ξεχωρίζεις ρε φίλε, τον άσχεσαι συνέπεια. Π.χ. για τον Μάθιος, ξέρουμε ότι είναι του 6, αλλά ξέρεις ότι σε κάθε παιχνίδι να σου βγάλει και τα 6. Μπορεί να παίξει 7. Μπορεί να παίξει 7 σε κάποια. Πολύ δουλειά που έκαμε να μάθει. Πολύ δουλειά ρε φίλε. Και φαίνεται. Μπαγιοδάρισαν... Είπα σου ρε, είναι ο Μονιάτης της παλιάς εποχής. Ναι, νιώθω τον ότι... Όχι, Γιώργος σου τότε, δεν ξέρω. Ξαναείπα τον ότι, ξαναείπα τον μας πίσω ρε φίλε, είναι έτσι όμως το Μονιάτης που τα γεννώθεις. Είπαμε σε τι. Για τον Κασάμα, μια κουβέντα, όταν εμπήγαν το πρώτο παιχνίδι, θυμάστε το που εμπήγαν μέσα... Κι όφαν την κότσιο στην Πάφορ. Στην Πάφορ που είσαι φάμε κιόλις. Και έτσι όσον τώρα ήταν και τότε ακουστήκαν και από σάπου τον επικιάμεν και τα λοιπά. Και ήταν έτσι η παρουσία του το πρώτο καλησπέρα ήταν έτσι ένα κονάσιμο. Όμως έχει ποιότητα πολύ πάνω του ρε, αλλά ήταν θέλει... Γιατί ο Γκίτσος θυμούμε όταν έπαιξε πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και πιάσε και το παιχνίδι στο... Και εγώ στο Σαν Σεβάστη. Πιέσαι εσύ. Θυμούμε όσο και κάτι μας πέγαμε λάθος. Θυμούμε ένα συγκεκριμένο πίσω μας θυμούμε ποιος άνθρωπος. Αλλά λέει, να πού τον ήβρεν τούτον και βάλε το σήμερα. Και έρχομαι ύστερα, ας πούμε, ένα χρόνο, ήταν καλός που ήταν ο Κίτσος τελικά. Επαστού είμαστε πρώτοι. Με την πρώτη κίνηση, με πρώτο λάδο. Και τον Κουλυμπαλί, δηλαδή σκαρτάραμε τον ολόγησα. Γερόφηκες το πνεύμα που μίλησαμε για τον Κουλυμπαλί, πέμπατσες την άποψη σου. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να στερκώσει ο λύσης στην Ομονία, δηλαδή να μείνει όχι όσο είναι το συμβόλαιο του και παράξει. Εντάξει, ακόμα γλύωρα για να κρίνεις, αλλά είναι και γλύωρος, είναι και ψηλός και φαίνεται ότι έχει πάθος. Αρέσκει, προσέχω πολλά σαν παίχτην τούτο, δηλαδή διεκδικητικός, χάριζει. Και ακόμα ανεβαίνει κάθε παιχνίδι, προχτές άρεσε μας πούμε. Προχτές ήταν μπορεί να ήταν και ο MVP. Δεν τον εύκανα τον MVP. Δεν είναι τσακάρα. Ένα τσακάρουμ. Τσακάρες, δεν τον ευκαλά. Ενώ νομίζω υπόψη είναι. Έχουμε άλλη ερώτηση ρε. Όχι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Να δώσουμε τα δώρα στα παιδιά, στον Εφραίμ και στο Σπύρο. Άγιε δώρα. Καλό, το Coffee Island. Το φέγε αυτόν πουρτά. Είπα του, έλα και εσύ πουντώ καφέ. Εσάς έστας πολλά. Νομίζω να σου πω να μας δώσεις κάθε σύζο τι πίσω μόνια. Γιατί δεν έχεις ρεμαντάς την άλλη. Έχεις ίσως τι για τα τμήματα. Αλλά λοιπόν. Είναι σοκολάτα, η ζεστή σοκολάτα τώρα. Να κάνετε, να βάλετε και τα μπελαρού, να βάζουμε άλλο μέσα. Για τα Χριστούγεννα.
βάλες σας δαμε μεσολιακά κριτσίνια, κριτσίνια σου σαμιού, μπάρα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πολύ ξανά το Coffee Island Σταυρού, Παλουδιώτησσα και Αθαλάσσας για τη στήριξη. Και εκείνοι μας βοηθούν, όπως και οι Πράιντερ, να κάνουμε το όλα που έχουμε στο μυαλό μας. Πριν να πάει να πω, έτσι να μπούσει το διεύτωμα για τα τμήματα μας, ότι σε λίγη ώρα... Να παρέθεσαι, μπέζε που ο Σπύρος πάει και στα κλειστά παντού. Όσο μπορείς. Το λοιπόν σε λίγες ώρες... Το ελευθερία του έστω είναι εύκολη προσπάθεια. Ναι, ναι. Δεν χάνεις το ελευθερία πάει. Δεν πάει αρκετά συχνά. Τώρα πως είχε παρέα τον Μάκη με μαζί. Αφού κάνετε φωτογραφία και αμέσως κάτω στο γήπεδο. Το λοιπόν παίζουμε σε λίγες ώρες στο ΑΠΟΕΛ που τον το βολέει. Ναι. Η ώρα 8. Τη γυναικεία ο βόλεϊ με τον Κούρι Νερίμι στις 6 την Τετάρτη. Με πέτσε τα γήπεδα ρε. Στο γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου η ώρα 8. Στη Λακατάμια. Λακατάμια μόνο. Ομόνια Ραράτ Φούτσαλ την Πέπτη η ώρα 8.30 το Ελευθέρια. Και το γυναικείο ποδόσφαιρο με τον Άρη 10-12 είναι την Κυριακή η ώρα 11 στο κοινοτικό κήπεδο Ψευδά. Τώρα που πες για φουτσάλ, κρίμα προχτές, μην ξέρετε που είναι τηλεοράση. Νομίζω ότι έχουμε καλή ομάδα, ότι είναι ως κοντράρουμε φέτος. Έχει και ξένοι ρε φίλε. Εντάξει, είμασταν καλύτεροι νομίζω ρε Σπύρο. Το πρώτο μικρό σίγουρο. Μα εντάξει το παιχνίδι ήταν γκολ τσίνι, γκολ μη, εμείς και ύστερα μετά το 2-2 βάλασες και ο δέρματα έτσι προς το τέλος. Εντάξει, έμεινε μας ο δρόμος, πρέπει να είχαμε σε μια ταβερνά μετά με το μόνο. Λέμε σου που ήταν, ναι. Έμεινε σαν ο δρόμος, λαλείς, εμείς πιέναμε και ερχόμαστε από το φινί. Τώρα που είναι κάτω, καλά, αλλά... Είναι χάνες ρε... Ο κάθε εβδομάδα, ερχόμαστε. Ο παπάς σου. Ναι, βασικά παγιά στο φινί. Ποιος σου βάλε το κοκκαλούι. Κιό? Το κοκκαλούι με... Ο παπάς μου. Ο παπάς σου. Και ο αρφός μου. Παγιά στο φινί είχαμε... Φεύκαζε 4-5 αυτοκίνητα. Να έρθουμε, είχαμε συζωτή και στη Δυτική τότε, τώρα είμαστε βόρεια. Ναι. Και είχαμε και κάμε και πανό και βάλαμε το ζωέ που κάτω στη Δυτική, το φινί είναι πάντα κοντά ναι, στο τερφίλι. Το φινί είναι πάντα πράσινο, κάτι έτσι. Ναι, κάτι έτσι ήταν, ναι. Και βάλαμε το πράσινο λαός, είναι να πήγαμε τότε. Ναι. Η εφημερίδα. Ναι. Ήταν ωραία. Που κάμε, τώρα που είμαστε και τα κάτω, που σπάζουμε, το εύκολο. Αλλά πάσιν και έρχονται. Γενικά είχε μαζί τις επαφίδες που πάνε και έρχονται. Ναι, 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 τον πάνε να σου πω. Εγώ ξέρω δύο οικογένειες συγκεκριμένα που κάθε παιχνίδι όπου και αν παίζουμε με Μπάφον, εντζαμε. Και φαντάζομαι και για άλλους, και από άλλες περιοχές, και από εκεί οι αστρομερίτες. Εντάξει, σκέφτομαι ότι εμείς έχουμε στην Μπάφον να πάμε που εγώ είπα την τελευταία φορά που οπότε πάμε, με χάνουμε. Τώρα σπάσαμε τα εμπαράδες. Ναι. Και συζητούσαμε. Καρμιώτησες. Θυσιάζουν για την Ομόνια να πιστεύουν τα λεφτά και πεζίνες και εισιτήρια και εντάξει, τούτο που είπαμε ότι η Ομόνια πρέπει να κάνει και το λογαρτί με πόντους και το που μην ίσκεις να μετρά και στα πόσα εκτός πάεις. Ρε δάμε, επέζαμε Παρασκευή και το ένιωθα το Σαββατοκυριακό νόφκερο. Ναι. Να λέω και εγώ τέλειωσε με Παρασκευή. Αυτό που δεράμε βέβαια. Σε πάμε παρακάτω. Σκεφτάμε ένα τέρνα. Για αφού είπαμε τώρα. Τώρα έρχομαι Κυριακή. Κυριακή με τη Σαλαμίνα. Ο κόσμος νομίζω να κάνει παρόν, 1300 εισιτήρια, πόσα είναι να μαζόκουν, μπορεί να μαζόκουν και ολία τούτη. Ξεκίνησε η προπολίση. Όχι, γιατί να μαζόκουν και ολία. Ναι, λογικά. Μπορεί αστυνομία, μπορεί να το κόψουν το κλειστό. Ένα δείξει. Μα είσαι θέματα χτες μετά τον αγώνα της Σαλαμίνας με Μπάφο. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι πέτε. Ναι, κάτω. Επεισόδια δηλαδή. Ναι, και έφκανε και ανακοίνωση σε Σαλαμίνα νομίζω. Εντάξει ρε φίλε, γενικά εγώ έτσι ο Κοσάριν εγώ την Κυριακή την νύχτα
που λέει, που η Ελλάδα πόσο να αποτύχει για μενός κοινωνία ναι. και για τα επεισόδια στα γήπεδα και για την κάρτα φιλάθλου. Μα η αστυνομία νομίζω γίνεται καλή διαχείριση στα παιχνίδια. Δεν θα παραδείσει σημασία. Και δεν είναι το ερώτημα για την κάρτα να πάω, τελικά να που κάναμε. Τίποτα ρε, μια τρύπαμε στο νερό. Και πώς λειτουργά. Γιατί... Τώρα μπαίνουμε στο γήπεδο με λιγμένες κάρτες φιλάθλων. Όχι, ένα λεπτό μπαίνει στο γήπεδο, ας σου τη ζητήσουν τη χρήση. Γιατί τώρα τελευταία ξεκινήσαν και δεν δείχνουν. Αφού χτυπούν είναι ρογιογράφη expired. Μα να την έχει και να τη δείχνει και οτιδήποτε. Πόσους που πιάνουν, θεωρείς ότι γίνονται ας πούμε πράγματα. Πόσους που πιάνουν. Μπορεί να πιάνει ένα μιτσί που να περάσει μέσα έναν πυρσόνα που είναι ονάψει για να δικαιολογήσουν ότι... Ναι, και πιερώνουν την ο... Έτσι να πούν συνελήφθην τάδε που πέρασε μέσα αιχμηρών αντικείμενων. Και τώρα είναι ένα μιτσί που πέρασε έναν πυρσόνα. Ξέρε φίλε, γενικά η διαχείριση με το θέμα της κάρτας φιλάθλου είναι τραγική. Και ξέρε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια προχειρότητα σε τον το θέμα. Δηλαδή, έπρεπε να θεσπιστεί κάτι που να... όντως να κάνει δουλειά, εκτός το ότι μετέφεραν τη βία έξω από εκεί. Αρχικά έφτιαξαν τους οργανωμένους και φάνηκε πετυχημένο. Λέω και εγώ στην αρχή, α, βιαστήκαμε να το κατηγορήσουμε. Αλλά τώρα πήρθαν πίσω. Έφτιαξαν κόσμο που είπε εδώ για να λειτουργήσει. Φίλε, το μέτρο είναι έφτιαξαν. Και τώρα φαίνεται ακριβώς τη γύμνια τους. Πώς τράβηκαν τον το θερμόαιμο, το κομμάτι όλων των ομάδων. Πίσω φαίνεται η γύμνια του μέτρου. Είναι αυτές του νεότητας. Επειδή είναι όρθα σε ένα δεκαπνογόνο που πίσω μου πλέον. Είναι εξήμιστη ίδιο. Δεν είναι σίτς πρα. Είναι που δουλέψε μέσα με τον λόγο και είναι η καρτά φιλάθρια. Έχει παιχνίδια που άντε να πάει μέσα στο κουδεριάστης. Α? Το είναι η σερβάτης. Το λοιπόν, άρα ξεκινήσει που προβολήσει, πότε ξεκινά. Δεν φτιάλει, μόνο ανακοίνωση. Όσοι είναι, να πάμε Λο αρκάζω να πω και ούντο η στρατά. Να μας... Ενά με λάρνακα ρε φίλε. Ελπίζω τον τη στρατά να με θυμηθεί ο πέθρο μου και να μου κόψει εμένα εσύ την ημών. Και να πάμε. Και πάμε με την νίκη. Το λοιπόν παιδιά, έτσι ένα καταληκτικό σχολείο και που σκιώ. Εσύ θέλω να κλείσουμε τσάτι στο ξεριστό. Ευρένα. Σπυρά κλάμω. Μόνο νίκη. Μισά νίκη. Και βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Να σου πω εγώ ότι πραγματικά δεν μ' αρέσει και να διαχωρίζω ανθρώπους, όμως πραγματικά το γεγονός ότι έχεις τα όλα τα θέματα να κινηθείς ενώ είσαι για μένα κάθε εβδομάδα είναι τεράστιο respect και χρήζεις σεβασμού και από την Ομόνια αλλά και από άλλες ομάδες όπως και οπαδοί άλλων ομάδων που έχουν παρόμοια κινητικά θέματα και για μένα πάντα για μένα αξίζουν μεγάλο σεβασμό. Πριν να κλείσουμε το chat σου, να ευχαριστήσουμε την PrimeTel για ακόμα μια φορά. Να καλέσουμε τον κόσμο να στήριξει. Εξάλλου είπαμε είναι και ο χορηγός της Ομόνια και στήριξαν την Ομόνια στα 5-3 χρόνια. Να τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα πάνω μου. Ελπίζουμε με την νίκη. Δικό σου ρε φρε. Χαίρομαι που έχω δίπλα μου το Σπύρο σε έτσι θέση να πιάσει το παράδειγμα και πιο πολλά με λέσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Χρονιά, ο λεφτός τελευταίο είναι το δεύτερο. Α, ξεχάσαμε το χρόνο. Στείλα το μήνυμα. Ρε, ελαλούσα τόση ώρα. Μπράβο. Ελαλούσα τόση ώρα να πω καμιά κουβέντα για ο λεφτός. Με φίλα, είναι και... Είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Εγώ, ας πούμε... Στείλα το μήνυμα ότι είσαι... Εγώ γνώρισα τον δάμε στο podcast και νιώθω ότι είναι η χαρά της ζωής ο λεφτός. Άμα αν είσαι καλά πρέπει να μιλάς με Λευτέρ. Γεννήτη για να ομονιάζεις όπως θέλεις. Λοιπόν, γνώρισα τον που το YouTube που τον κόπτω βάλε τώρα που έστω τα ιστορία. Ήρθες τώρα από γνώρισα που κοντά είναι πίστευτο. Είναι τούτη φάτσα. Είναι άνθρωπος τελικά, υπάρχει. Έτσι που δεν τον φτάσεις. Το λοιπόν χρόνια πολλά στο Λευτέρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Και πάμε για την νίκη. Πάντα. Πάντα για την νίκη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.